Καθαρό προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία ενάντια του ΣΥΡΙΖΑ στι εθνικέ εκλογέ δείχνει η εταιρεία δημοσκοπήσεων μέτρων ανάλυση, όπου στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παίρνει από 37 έω 42,6%, με αντιθέσει με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο λαμβάνει από 27 έω 32,2%. Ακολουθεί τρίτο το Κινάλ με 6,2 έω 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο από 3,6 έω 6%, έως 6 και η Χρυσή Αυγή από 3,5 έω 5,9%. Στη συνέχεια είναι το Μέρα 25, το οποίο παίρνει 2,5 έω 4,5% και ακολουθεί ακολουθούν πιο κάτω η ελληνική λύση με 1,6 ω 3,4% αλλά και η πλεύση ελευθερία από 0,7 έω 1,9%. Την πρόθεση ψήφου και πάλι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 7,7 μονάδων από το ΣΥΡΙΖΑ αφού λαμβάνει 31,2% σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο λαμβάνει 23,5%. Ακολουθεί το κίνημα αλλαγή με 6,1%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο με 3,8%. Η Χρυσή Αυγή με 3,6%. Η Ελληνική Λύση με 1,7%. Το Μέρα 25 με η πλεύση ελευθερία με 1,1% και η δημιουργία ξανά με 1%. Άλλο κόμμα ψηφίζει το 3,8%, άκυρο λευκό το 1,8%, δεν θα ψηφίσω 5,2%, δεν ξέρω, δεν απαντώ 2,9%. Στην ερώτηση για το πώ κρύουν οι πολίτε στι πρόορε εκλογέ, το 65% θεωρεί θετική τη συγκεκριμένη κίνηση, αρνητική το 28%, ούτε θετική ούτε αρνητική το 3%, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ το 4%. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία τη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασία, οι που έδωσαν οι πολίτε. 45% αυτοδύναμη κυβέρνηση, 52% κυβέρνηση συνεργασία, 3% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ενώ τέλο, όσον αφορά τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, η αυθόρμητη απάντηση των πολιτών ήταν 28% ο Κυριάκο Μητσοτάκη και 22% ο Αλέξη Τσίπρας.